βλέπουμε εδώ, Ντομένικο Αγρέστα, Ζουλιέ Ράμος, Ευάγγελος Χαλαστάρας, Αλαντζόν Φαλσίνη, Λάμπης Αλεβίζος, Αντώνης Καραγιώργη, Κεβαλιέ Βαλεντίν, Μάουρο Πάλα, Τζόρτζ Άσι, Τζόρτζ Τσατσαρόνης και Ετόρε Ταϊάννη. Αυτοί είναι οι 12 αθλητές στο δεύτερο hit Αρέξανδρων, στο τέταρτο workout, το ΙΡΑ. 11 λεπτά έχουν στην διάθεσή τους οι αθλητές για να ολοκληρώσουν το Heavy Fran που είναι 45 επαναλήψεις thrusters, χοντρικά και 45 pull-ups, 90 επαναλήψεις δηλαδή, οι οποίες πάνε σε 21-15 νέα επαναλήψεις και βεβαίως πριν και μετά το Fran. Προηγείται και ακολουθεί το 200 με την μπάλα των 9 κιλών. Έτοιμοι οι αθλητές για να φύγουν στο για το δεύτερο hit. 3, 2, 1, go! Και ξεκίνησαν. Έχουμε και τον συμπατριώτη μας. Ο Τζοζασί. Μάλιστα. Είναι και προπονητής Γιώργος στο πρόσωπο κόσμος. A big thank you to our platinum sponsors. Είναι η πρώτη φορά για τον Γιώργο στα Rex. Και να λέμε για αλήθεια, η προετοιμασία του δεν ήταν, δεν ακούσε την προετοιμασία του πολλά αθλητών λόγω τραυματισμών και ενοχλής που είναι στη μέση. Για τον καιρό που προετοιμάστηκε, νομίζω περισσότερο είναι για μια καλή εμπειρία ο Γιώργος. Του αρέσει anyway να βασανίζεται. Πάντως, πάει αρκετά γρήγορα στο διακοσάρι. Κοίταξε, ένα από τα workup που αποδείχνει, γιατί είναι, δεν έχει πολύ duration λόγω της, που δεν τέλει την προετοιμασία του διαείς στο workup capacity, αλλά πολύ δύναμη έχει ο Γιώργος. Για τα 60 κιλά για τον Γιώργο είναι καλό βάρος, όπως είναι και πολύ γρήγορος στα butterfly, στο chest to bar. Πολύ γρήγορος. Μάλιστα. Κάνει 50 χωρίς να έχει πρόβλημα ο Γιώργος. Στο butterfly. Ναι. Αν δεν νιώσει κάποιος ενοχλή στη μέση, νομίζω θα πάει καλά. Τώρα έχει κάνει πρώτες 4 επαναλήψεις και πάει πολύ καλά. Βλέπεις και το τέμπο του 6. 3 εφτάρες θα τα κάνει. Ο Ντομένικο Αγρέστα Λάμπρο, ο οποίος νομίζω είναι από τους καλούς του hit. Να εδώ ο Γιώργος. Αλλά 3 έχουμε νομίζω, Κώστα. Πάντως δεν έχει μπει ακόμη κανείς στις... Τώρα θα φύγει ο πρώτος. Τώρα θα φύγει ο πρώτος. Ναι, τώρα φεύγει ο πρώτος. Μάλιστα. Το hit. Ναι. Και όσο πάει... Στο 2.50 μπήκε ο πρώτος αθλητής, πιστεύω, στις έλξεις. So, πολύ, πολύ πιο γρήγορο το tempo αυτού του hit. Πολύ ωραία τα πλάνα της έλξεις.
Τώρα τα πουλά σου τα κάνει πολύ καλά. Όπως βλέπεις, μεγάλη ταχύτητα έχει. Και τον Ευάγγελο Χαλάστρα τώρα να μπαίνει στις 15 έλξεις. Ο Χαλαστάρας που είναι στο διάδρομο 4. Α, εντάξει, σήμερα στο παρόν δύο μέρες Κώστα καλά λέω τα ονόματα. Ήταν το περιμέναμε να πούμε. Μόνο μία δικαιούται να σου κερδίσει αγωγή. Έχεις μηδέν στα τρία, ήθελμα. Τελειώσε εδώ το workout και πολλά chance να μπει στους 24, Κώστα, διότι οι επόμενοι 24 αθλητές δεν θα τελειώσουν οι 24. Δεν θα τελειώσουν οι 24, Όχι. Άρα όποιοι ένας, από εδώ θα τελειώσει ένας, κάποιος, με βάση τον χρόνο νομίζεις τελειώνει κάποιος. Ένας, δύο θα τελειώσουν, αν τελειώσει κάποιος που πιστεύω θα τελειώσει το παιδί στο line, Σουένα. Ναι, θα έχει μεγάλα chance να προβληθεί στους 24. Μάλιστα. Ο λόγος για τον Ντομένικο Αγκρεστά, τον Ιταλό, ο οποίος έχει κερκίδα από ό,τι ακούω.
Ναι, και μπαίνει στις έλξεις τώρα με 2 λεπτά για να κάνει 9 έλξεις και 200 μέτρα τροχάδι που νομίζω το έχει. Εξαρτάται όμως και πώς θα πάρει τις έλξεις. Αν έχει δύναμη να βγάλει 4-5 μαζεμένες. Σίγουρα. Ναι, το έχει. Κάνει 3 έλξεις. Δύο αθλητές με 6 έλξεις και ο πρώτος πήρε μπάλα. Άρα όπως είπαμε θα έχουμε 1-2 αθλητές που θα δικαιώσουν Κώστα σίγουρα. Πάμε δεύτερο που παίρνει μπάλα. Τώρα είναι ο Αλεβίζος αυτός που μπήκε. Και θα πάρει τρίτος μπάλα τώρα. Αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλα chance να προκριθούν στους 24. Νομίζω είναι ο Μάριο Πάλα, Μάουρο Πάλα αυτός που 30 seconds, come on. Πάει για να τελειώσει λάμπρο. Και τον σπρώχνει ο κόσμος γιατί έχει 20 δευτερόλεπτα. Τελείωσε η Κώστα μου και το δεύτερο hit. Μάλιστα. Νομίζω η εικόνα τα λέει όλα με τους αθλητές. In the RX category we have hit number 3. Εδώ ο Γιώργος Άση γενικά. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τάντε. Λοιπόν. Αν μπορούμε να παρακαλέσουμε τον σκηνοθέτη μας να έρθει για λίγο εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε παρέα και πάλι. Μαζί μας ο Τάντε που οδηγά την κούρσα σαν το Masters 40-44. Αγάπη. Λοιπόν, αυτή την μεγαλύτερη φαν είπαμε του Τάντε, ο οποίος μίλησε λάμπρο και είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ τιμητικά πράγματα για την διοργάνωση καταρχήν. Είπε ότι είναι η μεγαλύτερη αμοιβή είναι αυτή για μας. Μία από τις καλύτερες που έχει πάει έτσι και έχει φάει τον κόσμο. Έτσι. Ναι, μεγάλο πράγμα. Μίλησε για τον προγραμματισμό ότι είναι φανταστικός, που είναι μεγάλο κομπλιμέντο για μας. Μίλησε για το event ότι πάει smooth, τα χρονοδιαγράμματα του. Όπως άκουσε, είπε η καλύτερη διοργάνωση που έχει πάει. Ένας αθλητής που, όπως είπαμε τώρα που ήταν στην Κύπρο, την ίδια ώρα ετοιμαζόταν και έκανε βίντεο για τα προκριματικά του German Throwdown. Το παιδί μπορεί να πηγαίνει σίγουρα έναν τον μήνα και είχε μήνα που πήγε σε 2 Throwdown. Επαγγελματίες αθλητές μιλάμε τώρα και να σου λέω ότι είναι το καλύτερο που έχει πάει. Όπως καταλάβεις Κώστα, και δεν είναι ο μοναδικός, ακούσαμε και χθες τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η αμοιβή. Λοιπόν, και είναι εδώ οικογενειακός με την γυναίκα και την κορούλα του. Είπαμε, μας είπε το